Γεια σας, στο σημερινό βίντεο θα μιλήσουμε για την Anua. Η Anua έχει γίνει ένα από τα αγαπημένα μου brands. Έχουν πάρα πολύ ωραία προϊόντα και έχει κάνει ένα μπαμ το τελευταίο διάστημα. Ειλικρινά ακούγεται παντού και είπα να σας κάνω ένα αναλυτικό review με όλα τα προϊόντα τα οποία έχω δοκιμάσει. Έχω πάρει βασικά αυτά που είναι best seller και αυτά τα οποία αγαπάει περισσότερο ο κόσμος. Οπότε και θέλω να μιλήσω αναλυτικά για το κάθε ένα από αυτά, τι κάνουν, για ποια δέρματα είναι καλύτερα και γενικά για τα πάντα. Και εννοείται θα ξεκινήσω με το cleansing oil τους, το οποίο είναι το πιο best seller από όλα, αυτό για το οποίο έχει γίνει ένας πανικούλης. Είναι ένα cleansing oil, ένα λάδι καθαρισμού, το οποίο αφαιρεί μακιγιάζ, αφαιρεί τους ρήπους, αφαιρεί αντιλιακό, γενικά αφαιρεί τα πάντα. Το προϊόν αυτό, όπως και τα περισσότερα της Anua, περιέχει Heartlift. Λέγεται αλλιώς Houtinia Cordata, η κανονική του ονομασία, είναι ένα φυτό, είναι καταπραϊντικό και αντιφλεγμονώδες. Οπότε καταλαβαίνετε ότι βοηθάει στις περιπτώσεις που κάποια δέρματα μπορεί να έχουν κάποια σπυράκια πετάξει, κάποιους ερεθισμούς και φυσικά επειδή είναι cleansing oil, είναι και αρκετά καθαριστικό. Είναι ένα cleansing oil το οποίο κυρίως το χρησιμοποιούν άτομα τα οποία έχουν ακμή, έχουν σπυράκια, έχουν πόρους οι οποίοι είναι πολύ μπλοκαρισμένοι και έχουν δει τρομερά αποτελέσματα. Έχω ακούσει τρελές ιστορίες, ειδικά για το θέμα των πόρων, μέσα σε ένα βράδυ να καθαρίζουν πόροι και κάτι τέτοια τρελά. Εγώ θέλω να σας πω το εξής. Είναι ένα πολύ ωραίο προϊόν. Είναι ένα ελαφρύ λάδι καθαρισμού. Είναι αρκετά λεπτόρευστο, φεύγει πάρα πολύ ωραία και με το νερό. Χρειάζεται όμως μετά να χρησιμοποιήσετε και ένα κανονικό καθαριστικό προσώπου που είναι με βάση το νερό. Και όντως βοηθάει πάρα πολύ με τα λευκά και με τα μαύρα στίγματα, ειδικά στην περιοχή της μύτης. Εκεί είδα το μεγαλύτερο αποτέλεσμα εγώ. Μέσα σε λίγες χρήσεις είδα το δέρμα μου να καθαρίζει πάρα πολύ και δεν το περίμενα σε τέτοιο βαθμό από ένα καθαριστικό τέτοιου τύπου. Οπότε ό,τι έχετε ακούσει είναι αληθινό. Πραγματικά καθαρίζει πάρα πολύ καλά. Θα το πρότεινα σε περιπτώσεις λιπαρού δέρματος, ειδικά σε περιπτώσεις που έχετε πολύ έντονα στίγματα, ειδικά στην περιοχή της μύτης. Και έχετε χρησιμοποιήσει πάρα πολλά προϊόντα και βλέπετε ότι δεν σας βοηθάνε τόσο πολύ. Αυτό μπορείτε να το χρησιμοποιείτε κάθε βράδυ και να δείτε πολύ ωραία αποτελέσματα. Εγώ θα σας πρότεινα κιόλας να το χρησιμοποιείτε πάνω από ένα λεπτό, ειδικά στην περιοχή που σας προβληματίζει, δηλαδή να το παίρνετε και να κάνετε μασάζ τη μύτη σας για ένα περίπου λεπτό. Δεν θα κάνει κακό κάτι τέτοιο, ίσα ίσα θα φύγουν και τα στίγματα πολύ καλύτερα. Υπάρχουν κάποιες περιπτώσεις που έχουν πει ότι έχουν βγάλει σπυράκια, αλλά νιώθω ότι από τα reviews που έχω δει, αυτές οι περιπτώσεις είναι λίγες. Επίσης, το άλλο προϊόν το οποίο έχει γίνει best seller, έχει γίνει χαμός, πανικός, γενικά το ακούτε παντού, είναι αυτό το τόνερ το οποίο περιέχει Heartleaf σε συγκέντρωση 77%. Αυτό είναι ένα καταπραϊντικό τόνερ, το οποίο όμως βοηθάει πάρα πολύ κόσμο με σπυράκια και γενικά ερεθισμούς. Έχω δει πάρα πολλά reviews τα οποία λένε ότι έχω πετάξει σπυράκια, έχω χρησιμοποιήσει αυτό για μία εβδομάδα και δεν έχω σπυράκια. Στη δική μου περίπτωση το συγκεκριμένο είναι απλά ένα ενυδατικό τόνερ, το οποίο ναι μεν είναι καταπραϊντικό, αλλά σε μένα δεν λειτουργήσε τόσο καλά όσο σε άλλα δέρματα τα οποία είναι λίγο πιο προβληματικά. Εγώ δεν έχω τέτοια θέματα, εμένα κυρίως το θέμα μου είναι η αφυδάτωση. Είναι καλό στις περιπτώσεις που θέλετε να εξισορροπηθεί η λιπαρότητα και γενικά είναι ένα best seller. Πραγματικά δεν θεωρώ ότι είναι κακό προϊόν, απλά εμένα δεν μου τέριαξε. Σίγουρα όμως θα ταιριάξει στις περιπτώσεις που σας είπα. Αυτό που μου τέριαξε όμως είναι αυτό εδώ το προϊόν, το οποίο είναι pads που έχουν ένα toner. Φυσικά και αυτά τα toner pads περιέχουν Heartleaf, δηλαδή έχουν αυτό το συστατικό που είναι πάρα πολύ καταπραϊντικό και αντιφλεγμονώδες. Αλλά περιέχουν και PHA, που τα PHA γενικά κάνουν μια ελαφριά απολέπιση. Εμένα μου αρέσουν πάρα πολύ γιατί δίνουν στο δέρμα μου μία λάμψη και γενικά μία ενυδάτωση που δεν μου δίνουν πάρα πολλά pads. Αυτά είναι καταπληκτικά γιατί έχουν από τη μία πλευρά μία πιο σαγρή επιφάνεια και από την άλλη μία πιο λεία και νιώθω ότι καθαρίζουν το δέρμα μου σε βάθος, δηλαδή οτιδήποτε υπάρχει πάνω στο δέρμα θα φανεί πάνω στο pad, ακόμα και αν έχω κάνει πολύ πολύ καλό ντεμακιγιάζ. Όταν χρησιμοποιώ αυτά τα pads, μένει κάτι λίγο αχνό πάνω στο pad και φαίνεται.
Οπότε αυτό δείχνει ότι καθαρίζουν πάρα πολύ ωραία το δέρμα. Είναι πολύ καταπραγητικά, νιώθω ότι ενυδατώνουν σε βάθος το δέρμα μου και εγώ χρειάζομαι ενυδάτωση. Οπότε το προτείνω και για φυδατωμένα δέρματα και σε περιπτώσεις που θέλετε έτσι μια πολύ πολύ ελαφριά απολέπιση. Και τέλος θα μιλήσω για δύο σέρουμ τα οποία μπορεί να μοιάζουν αρκετά, αλλά είναι για διαφορετικές περιπτώσεις. Θα μιλήσω για το Niacinamide 10% πρώτα, αυτό έχει και τριανεξαμικό οξύ και είναι ένα σέρουμ το οποίο είναι ουσιαστικά για υπερμελάγχρωση, για σκούρα σημαδάκια και για περιπτώσεις που θέλετε το δέρμα σας να γίνει πιο ομοιόμορφο, να μην φαίνονται αυτά τα σκούρα σημάδια, να φαίνεται ένα πάρα πολύ ωραίο δέρμα, πολύ λαμπερό. Εμένα είναι το αγαπημένο μου σέρουμ από τα δύο. Σίγουρα είναι ένα σέρουμ το οποίο δεν είναι για πολύ ευαίσθητα δέρματα, γιατί περιέχει 10% νιασιναμίδη. Εάν έχετε πολύ ευαίσθητο δέρμα, αυτό δεν θα σας κάνει. Θέλετε μικρότερες συγκεντρώσεις, αλλά πραγματικά είναι ένα σέρουμ το οποίο κάνει το δέρμα απίστευτο. Εάν έχετε θέμα με σκούρα σημάδια, μέσα σε λίγες εβδομάδες θα δείτε τρελά αποτελέσματα. Ειδικά αν προσέχετε με το αντιλιακό και τον ήλιο κτλ. Τα έχουμε πει αυτά. Σε αυτές τις περιπτώσεις θα σας αρέσει πάρα πολύ το συγκεκριμένο. Όμως, εάν έχετε ευαίσθητο δέρμα και θέλετε κάτι πιο ελαφρύ, υπάρχει και αυτό το σέρουμ το οποίο έχει 5% νιασιναμίδη. Αυτό λέγεται Peach 70 και αυτό λέγεται έτσι γιατί έχει 70% εκχύλισμα ροδάκινου. Μυρίζει σαν ροδάκινο, έχει δηλαδή και ένα άρωμα που αυτό το σέρουμ εδώ που έχει 10% νιασιναμίδη δεν έχει, είναι τελείως άοσμο. Αυτό μυρίζει σαν ροδάκινο και αυτό είναι σε περίπτωση που θέλετε να εξισορροπήσετε τη λιπαρότητα και να φαίνονται οι πόροι μικρότεροι. Δεν είναι τόσο πολύ για σκούρα σημάδια, δηλαδή εγώ δεν είδα αποτελέσματα. Ίσως φταίει και το τρανεξαμικό που έχει το άλλο, γιατί το τρανεξαμικό βοηθάει πάρα πολύ με τα σκούρα σημάδια, λευκαίνει ουσιαστικά το δέρμα κάπως. Αυτή η λεύκανση ίσον ομοιομορφία στο δέρμα για τους Κορεάτες, αλλά ναι, λευκαντικός παράγοντας θεωρείται. Δηλαδή, εάν σε περίπτωση έχετε πάρα πολύ ευαίσθητο δέρμα, δεν αντέχει το δέρμα σας πάρα πολλά συστατικά και ίσα ίσα αντέχει λίγο νιασιναμίδη, μπορείτε να πάρετε αυτό και να δείτε πολύ ωραία αποτελέσματα. Για σέρουμ νιασιναμίδης είναι καλό, αλλά θα σας πω και το εξής. Νιασιναμίδη υπάρχει σε πάρα πολλά προϊόντα και ειδικά εάν θέλετε αυτό το 5%, μπορείτε και με το 3% που έχουν πάρα πολλές ενυδατικές να δείτε διαφορά. Σε περίπτωση που δεν έχει η ενυδατική σας νιασιναμίδη, θέλετε κάτι παραπάνω και έχετε λίγο πιο ευαίσθητο δέρμα, μπορείτε να πάρετε αυτό. Σε κάθε άλλη περίπτωση, εγώ θα σας πρότεινα αυτό για να δείτε πολύ καλύτερα αποτελέσματα. Η επιλογή είναι δική σας. Αυτά είχα λοιπόν να σας πω σήμερα για την Anua. Φυσικά θα ήθελα να δοκιμάσω και να χρησιμοποιήσω και άλλα προϊόντα. Αυτό σίγουρα θα γίνει στο μέλλον γιατί μου αρέσει πολύ η εταιρεία και εννοείται ότι θα μου τραβήξουν το μάτι κάποια προϊόντα που θα βγάλουν στο μέλλον. Παρ' όλα αυτά, ό,τι ερωτήσεις και απορίες έχετε για τα προϊόντα, για την εταιρεία, μπορείτε να τις αφήσετε από κάτω στα σχόλια, μπορείτε όμως να μου στείλετε και στο Instagram και εμείς θα τα πούμε πολύ πολύ σύντομα στο επόμενο βίντεο. Φιλάκια πολλά! Γεια σας!